2,5 μήνες μετά τις βιβλικές καταστροφές στο Δήμο Χερσονήσου, ανοιχτές παραμένουν οι πληγές στις υποδομές, ενώ βυθισμένα στη θαλάσσια περιοχή των Γουρνών παραμένουν συνολικά 7 οχήματα, εκ των οποίων μόνο 2 γιοταχοί και ένα φορτηγάκι είναι ορατά. Για τα αυτοκίνητα είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να έχουν βγει. Οι αρμόδιοι, ο καθένας στον τομέα του, θα πρέπει να κάνει κάτι άμεσα. Αυτά πρέπει να είχαν φύγει, πρέπει να έχει καθαριστεί όλο το. Όλο το παραλιακό μέτωπο για τη σεζόν. Τώρα που ξεκινάει η σεζόν, σε 2 μήνες ξεκινάμε. Το πιο μακρινό όχημα το οποίο είχαμε ήταν περίπου στα 400-450 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, επιφανειακής κολύμβησης. Και το μέγιστο βάθος δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή το μέγιστο βάθος το οποίο βρήκαμε το πιο βαθύ πρέπει να ήταν γύρω στα 4-5 μέτρα. Δεν ήταν παραπάνω. Ο δίτης και υποβρύχιος φωτογράφος Φίλιππος Μαράκης μαζί με 2 ακόμη δίτες και με τη βοήθεια χειριστή drone είχαν καταγράψει την κατάσταση που επικρατούσε με τα βυθισμένα αυτοκίνητα, συμβάλλοντας εθελοντικά και στη διαδικασία της αυτοποίησης οχημάτων. Κάναμε αυτή τη διαδικασία, βουτήξαμε την πρώτη φορά. Καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε μόλις ένα όχημα. Ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Είχε πολύ λασπουριά από την όλη κακοκαιρία, θολούρα, το νερό. Οπότε ήταν δύσκολο για κάτι περαιτέρω. Παρά τα αυτά, καταφέραμε και ταυτοποιήσαμε ένα όχημα. Από πλευρά Δήμου Χερσονήσου, επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα βυθισμένα οχήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες εναντίον των ιδιοκτητών οχημάτων. Τα οχήματα έχουν σημανθεί, ενώ τις επόμενες μέρες ο Λιμενάρχης Ηρακλείου θα ξεκινήσει κύκλο επαφών με το Δήμο Χερσονήσου, την Περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για την ανάσταση των οχημάτων από τη θαλάσσια περιοχή. Το καλοκαίρι θα έχουμε αυτές τις εικόνες ή θα έχουμε καλύτερες εικόνες? Με το μυαλό που πάμε, δεν το βλέπω για καλύτερη εικόνα. Πρέπει να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση με συνεργείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανασυρθούν τα οχήματα. Είναι κάποια ειδικά μπαλόνια τα οποία δένονται με κάποια μηχανήματα βέβαια. Εντάξει, τα οχήματα έχουν και κάποιο βάρος, δεν είναι κάτι ελαφρύ. Οπότε δεν ξέρω αν αρκούν καν τα μπαλόνια. Σίγουρα χρειάζονται μηχανήματα. Ήδη καταδυτικά συνεργεία έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, όπως συνέβη το περασμένο Νοέμβριο, με το Λιμενάρχη Ηρακλείου να εκτιμά ότι όλη η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, κάτι ωστόσο που θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να μαζευτούν. Αυτό είναι δύσκολο. Ποιος θα έχει, κακομίστη θα γίνει κι αυτός. Εγώ το έχω πει και το έχω δηλώσει ότι είμαι εδώ πέρα και οτιδήποτε αφορά αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να προσφέρω εθελοντικά, το ίδιο και οι φίλοι μου. Οπότε προφανώς, αν κληθούμε, θα ξαναπάμε. Την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν δημότες της ευρύτερης περιοχής. Η ουσία εδώ πέρα είναι ότι δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο υποδομής και έχουμε αφαιθεί σχήμα. Υπάρχει εδώ πέρα μια μελέτη οριοθέτησης εγκεκριμένη από το 2003, η οποία ποτέ δεν έχει εφαρμογή να γίνει διευθέτηση.